1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 5η 3 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 1984. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές λόγω του νέου σπανίου στελέχους επικίνδυνης μετάλλαξης του κορονοϊού, το οποίο εντοπίζεται στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 3 κρούσματα. Οι πληροφορίες κάνουν ωστόσο λόγο για περισσότερα από 10, τα οποία φαίνεται να ομαδοποιούνται σε 4 διαφορετικές ηρωές που καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Τα δείγματα που έχει παραλάβει το Υιολογικό Εργαστηρίο της Ιατρικής Σχολής Κρήτης προέρχονται από τα κέντρα αναφοράς σε Σταυρωμένο, Βιάνο και Βενιζέλιο. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών τους, επιγόντως και με προτεραιότητα, από την Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, ενώ αναζητείται ο τρόπος που η μετάλλαξη αυτή εμφανίστηκε στο νησί, μιας και τα κρούσματα δεν είναι τουρίστες. Το συγκεκριμένο στέλεχος του κορονοϊού έχει ένα συνδυασμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη της ακίδας που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο διαφυγής ανοσίας. Η διαφοροποίησή του είναι ότι εμφανίζει 2 μεταλλάξεις πάνω στην ακίδα. 1381 ήταν χθες τα κρούσματα στη χώρα, από τα οποία τα 60 στην Κρήτη, 25 στο Ηράκλειο, 6 στο Λασίθι, 7 στο Ρέθυμνο και 22 στα Χανιά. Έκκληση Βασιλική Κύλια προς όλους να εμβολιαστούν, ενώ σπάει στα 2 ο εμβολιασμός της ηλικιακής ομάδας 18-29 ετών. Οι άνω των 18 θα μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τους σε 2 ηλικιακές κατηγορίες. Η μία ομάδα θα αφορά τους 25-29 και η άλλη τους 18-24. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι είναι εντυπωσιακός ο ρυθμός που κινούμαστε στον εμβολιασμό, καθώς το 35,5% των πολιτών έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση και το 20,3% έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και με τις 2 δόσεις. Είπε μάλιστα ότι στη Λευκάδα, τη Θάσου, την Πάρο, τη Μύκονο και τη Σαλαμίνα, πως ο αριθμός των ραντεβού και απορρόφησης των εμβολίων είναι εξαιρετικά ικανοποιητικός, φθάνοντας το 100%. Θετικό στον εμβολιασμό εμφανίζεται το 47% των ερωτηθέντων που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό και δεν έχουν κλείσει ραντεβού, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse για το Sky. Επίσης, 7 στους 10 Έλληνες στάσσονται υπέρ του εμβολιασμού, ενώ όσον αφορά τα self-test, το 44% απαντά ότι τα διενεργεί κάθε εβδομάδα. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορούν να προμηθευθούν ξανά οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα τα 2 δωρεάν self-test για την προσέλευση στην εργασία τους. Όπως είπε η Υφυπουργός Υγείας για θέματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη, αυτή την εβδομάδα προμηθεύονται self-test μόνο μαθητές, προκειμένου να αποφευθεί ο συνωστισμός στα φαρμακεία. Είπε μάλιστα πως από τις 15 Ιουνίου ενδέχεται οι πλήρως εμβολιασμένοι να μην υποβάλλονται σε self-test. Η παγκόσμια πρόσβαση στα εμβόλια και τα μέσα εντοπισμού υγειονομικών κινδύνων που συνδέονται με τα ζώα βρίσκονται στην ατζέντα των Υπουργών Υγείας της G7, οι οποίοι συναντώνται σήμερα και αύριο στη Βρετανία. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας, πρόκειται να δεσμευθούν για την καταπολέμηση των μελλοντικών υγειονομικών απειλών συνεργαζόμενοι για τον εντοπισμό των προειδοποιητικών σημάτων που προέρχονται από τα ζώα και το περιβάλλον, σύμφωνα με το Υπουργείο. Συλλαλητήρια το απόγευμα, σήμερα 5η 3 του Ιούνιου, και στην πλατεία Ελευθερίας, όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Φεστός και η Ελμέ Ηρακλείου συμμετέχουν και διαμηνύουν τη θέλησή τους να παλέψουν ώστε αυτό να μην περάσει. Έληξε λίγες ώρες μετά την έναρξή της η 24ωρη απεργία που κήρυξε για σήμερα το πρωί η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, διαφοροποιούμενη από την απόφαση των λοιπόν ναυτεργατικών σωματείων που πάνε από κοινού με τις ΑΒΔ και ΓΕΣΕΕ σε απεργία 10 Ιουνίου. Δεκάδες οι επιβάτες που ανέμεναν από νωρίς το πρωί να μπουν στα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσει το ρολόι της ιστορίας 100 χρόνια πίσω. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι του 21ου αιώνα. Διεκδικούμε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις για μείωση των ωρών εργασίας και αύξηση του ελεύθερου χρόνου, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, συμμετέχοντας τόσο στην απεργία που έχει προκηρυχθεί για τις 10 Ιουνίου, όσο και στις συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται. Αναστάτωση και αγανάκτηση στον υγειονομικό κλάδο και από τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που δεν διαψεύδονται για αποκλεισμό μεγάλου μέρους
ομάδας των εργαζομένων από την καταβολή της όποιας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Την ώρα που συνεχίζονται οι υποκριτικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, περί αναγνώρισης της προσφοράς των υγειονομικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κύριε Βρύσαλη, καλό μεσημέρι σε μια κουβέντα που εκκρεμεί από το πρωί, έτσι. Καλό μεσημέρι και συγγνώμη για το κακό ήχο το πρωινό. Συμμετέχουμε στην απεργία στις 10 του μηνός μαζί με όλα τα συνδικάτα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο που έγινε περί ενίσχυσης και επανέμβασης του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της δημόσιας υγείας δεν προμηνύει τίποτα καλό ούτε για τους ασθενείς ούτε για τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, είπατε ότι ξέρετε, αυτή η πολιτική υγείας που ακολουθεί η κυβέρνηση για την υγεία είναι μόνο φαρμάκι. Ακριβώς, μόνο φαρμάκι είναι. Μόνο φαρμάκι που έχουν γευτεί και τα προηγούμενα χρόνια οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι. Και βεβαίως προμηνύεται ότι θα είναι ακόμα πιο πικρό το φαρμάκι το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη μαζί όλοι οι εργαζόμενοι με τους ασθενείς να σηκώσουμε τείχος αντίστασης και διεκδίκησης ενός αποκλειστικού δημόσιου συστήματος υγείας. Οι υγειονομικοί έχουν κάνει το χρέος τους όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια. Η πολιτεία συνεχίζει και μας κοροϊδεύει, συνεχίζει και επιχειρεί να διαχωρίσει τους εργαζόμενους, επιχειρεί για άλλη μια φορά να παραπέμψει σε καλένδες το αίτημά μας για ένταξη στα βαρέα και ανθρωπινά. Και βεβαίως επιχειρεί για άλλη μια φορά να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Να κατηγοριοποιήσει τα νοσοκομεία. Να ρωτήσω το εξής. Αυτό που αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας, ότι ξέρετε εδώ υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, διότι φαίνεται να αποκλείεται μεγάλο μέρος των εργαζόμενων από την καταβολή της όποιας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Τι είναι και για ποια οικονομική ενίσχυση μιλάτε? Ναι, ήταν το αίτημα των εργαζομένων στη δημόσια υγεία και συνολικά ήταν να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός και τα επιδόματα της καλοκαιρινής άδειας. Αντί αυτά να φέρει η κυβέρνηση, επιχειρεί πάλι με έγγραφο ότι στα νοσοκομεία να καταγραφούν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν μόνο σε COVID κλινικές τμήματα και εργαστήρια και οι υπόλοιποι ουσιαστικά να μείνουν για άλλη μια φορά απ' έξω από το έξω επίδομα δώσει η κυβέρνηση. Να τονίσουμε, κύριε Αντιγεράκη, ότι οι υγειονομικοί δεν διανέμουν. Ζητάνε τα αυτονόητα, ζητάνε ό,τι τους έχει κλέψει η πολιτεία διαχωριστά. Ούτε με επιδόματα εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε αν θέλετε με μπαλώματα και αυτή η κυβέρνηση κάνει. Εμείς θέλουμε προσωπικό στα νοσοκομεία, αυξήσεις στους μισθούς και ταυτόχρονα να δουλεύουμε σε ανθρώπινες συνθήκες. Και όχι με τα 12 ώρα που η κυβέρνηση φέρνει τώρα να τα καθιερώσει πλέον και επίσημα με νόμο και που εμείς τα έχουμε γευτεί οι γιατροί στα νοσοκομεία. Άρα πρέπει να καταργηθούν και όλοι οι νόμοι που ουσιαστικά εφαρμόζονται τώρα και στα νοσοκομεία και σε όλο το δημόσιο. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Η κυβέρνηση αδιαφορεί σκοπίμως για τη μόνιμη ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΟΜΗ, δήλωσε σήμερα ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης, μετά τη συνάντησή του με το Σωματείο Εργαζομένων ΤΟΜΗ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην ατζέντα, τα θέματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της λειτουργίας των τοπικών μονάδων υγείας στην Κρήτη και οι πραγματικές δυνατότητές τους για την απρόσκοπτη εξονοσοκομιακή πρόσβαση όλων των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση σκοπίμως αδιαφορεί για τη στόμη και το ρόλο του στην ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας σε επίπεδο κοινότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης το ομολόγησε πλέον και κοινικά. Στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει την σταδιακή απεμπλοκή του κράτους από τις δομές υγείας, ιδιωτικοποίησης της υγείας. Το μήνυμα όμως που στέλνει η κοινωνία είναι άλλο, όπως άλλος είναι και ο ρόλος των ΤΟΜΗ για τις ανάγκες της κοινωνίας, υπογραμμίζει ο βουλευτής. Γυρίζω σελίδα, θετικό σήμα για την εκταμείευση ποσού 748 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη που αποκόμισαν οι κεντρικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για τη 10η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Στην έκθεση δίνεται έμφαση στον πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος χαρακτηρίζεται σημαντική μεταρρύθμιση. Αναφορά γίνεται επίσης στην επέκταση του προγράμματος Ηρακλής για τις τράπεζες, με την Κομισιόν να τονίζει ότι η πρώτη φάση του βοήθησε στη μείωση
των κόκκινων δανείων στο 30,2%. Ως προς την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, κατόπιν της δημοσιοποίησης των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν, οι οποίες κάνουν λόγο για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 4,1% φέτος και 6% το 2022, η αναθεωρημένη έκθεση δείχνει ότι η πανδημία ενίσχυσε τους κινδύνους για την βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, όμως αυτοί αντισταθμίζονται εν μέρη για την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη. Στο κεντρικό σενάριο, το χρέος παραμένει σε πτωτική τροχιά από το 2021 και μετά, και συγκεκριμένα αναμένεται να φτάσει στο 169% του ΑΕΠ ως τα τέλη της δεκαετίας και να πέσει κάτω από το 100% έως το 2047. Επιμένει στην άποψη ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί τη δεύτερη ευκαιρία για τη ρύθμιση των χρεών και πως τα κριτήρια του ισχύουν για όλους σε όλη την Ευρώπη. Ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού χρέους του Υπουργείου Οικονομικών Φώτης Κουρμούσης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1984, αναφέρει ότι υπάρχουν δανειολήπτες που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα ελάχιστα, καθώς επλήγησαν περαιτέρω οικονομικά τους μήνες που πέρασαν εξαιτίας της πανδημίας, αλλά επιμένει ότι ο νόμος είναι νόμος. Αυξημένο κατά 10% αναμένεται να είναι το ιδιωτικό χρέος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στην μετα-COVID περίοδο. Στα 234 δις, υπενθυμίζεται ότι ήταν προ-COVID. Επιφυλακτικοί οι επαγγελματοβιοτέχνες για το πόσοι τελικά θα καταφέρουν να ενταχθούν στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση των χρεών τους, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του οποίου άνοιξε προχθές. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία μέσω της παραπάνω πλατφόρμας. Είναι ο πλέον σκληρός πτωχευτικός νόμος σε όλη την Ευρώπη. Είναι στην προαίρεση των πιστωτών για το αν θα ανασταλεί πληστηριασμός ή κατάσχεση εξ ολοκλήρου της κινητής και ακίνητης περιουσίας σου, επισημαίνει στον 1984 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Δανειοληπτών, Βαγγέλης Κρητικός. Να ανασταλούν οι πληστηριασμοί κυρίας κατοικίας και να παραταθεί η ισχύ του νόμου Κατσέλη μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ζητούν 150 δικηγόροι της χώρας, που με επιστολή τους προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών εξηγούν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παραταθούν οι προθεσμίες της πλατφόρμας προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος συγχρονισμού στα ειρηνοδικεία, αφού 4 Σεπτεμβρίου του 2021 λύγει η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για χιλιάδες υποθέσεις. Ο νομικός και σύμβουλος επί του νέου πτωχευτικού νόμου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, Δημήτρης Λυρίτσης, μιλώντας σήμερα στον 984, είπε πως πάμε για 70.000 πληστηριασμούς άμεσα, χωρίς καμία προστασία πλέον της κύριας κατοικίας, όπως και ότι οι θέσεις του Υπουργείου περί δεύτερης ευκαιρίας γίνονται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Δεν πρόκειται περί δεύτερης ευκαιρίας, αλλά ένα πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο πάντοτε υπήρχε στη χώρα, υπάρχει σε κάθε χώρα και θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό διαφέρει ιδιαίτερα και πάρα πολύ από το να μιλάμε για παροχή δεύτερης ευκαιρίας για την δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας, η οποία από την 1η Ιουνίου πλέον δεν υπάρχει. Έχουμε ένα νέτο σκέτο πτωχευτικό δίκαιο. Η πτώχευση παραδοσιακά σημαίνει ρευστοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων του προσώπου που πτωχεύει, και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να διαφυλάξει κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μία ιδιαιτερότητα. Έχουμε 80%, 70 με 80% περίπου ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα. Έχουμε επένδυση κεφαλαίου στην ακίνητη περιουσία από τους Έλληνες όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε μία υπερδεκαετή οικονομική κρίση, η οποία περιόρισε σημαντικά το εισόδημα των πολιτών. Έχουμε ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικού χρέους καταγεγραμμένο παγκοσμίως. Αυτό λοιπόν το σπιράλ, αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια εκρηκτική κατάσταση. Και λέμε ότι σε αυτήν την περίπτωση η πολιτεία με τους θεσμούς της πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας των αδυνάμων που κατά κανόνα είναι οι οφειλέτες, οι οποίοι περιήλθαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών τους προφανώς χωρίς δόλο, και να μπορέσουν και να διατηρήσουν την περιουσία τους, σε κάθε περίπτωση την κύρια κατοικία τους, όχι αζημίως, καταβάλλοντας ποσά, καταβάλλοντας δόσεις,
αλλά να υπάρξει μια κοινωνική ηρεμία, κοινωνική ειρήνη, κοινωνική ισορροπία καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, ελπίζοντας ότι προοδευτικά και αναπτύσσοντας και έρχοντας ερχόμενη μια ανάπτυξη, θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το κύκλο που ξαναμπήκαμε λόγω της πανδημίας του COVID, πιο ήρεμα, πιο ειρηνικά και με όλη την κοινωνία όρθια, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε πλούτο. Με δημόσια ανοίκτη επιστολή της, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης εκφράζει ή βγάζει κραυγή αγωνίας και καλεί τους αρμόδιους υπουργούς δικαιοσύνης και οικονομικών να αναστείλουν τους πληστηριασμούς κύριας κατοικίας και να παρατηθεί η ισχύ του νόμου Κατσέλη μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας για το φορέα απόκτησης της επαναμίσθωσης. Επίσης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις εκκρεμείς υποθέσεις των υπερχρεωμένων οικοκυριών του νόμου Κατσέλη, ενημερώνει για τον κίνδυνο διενέργειας χιλιάδων πληστηριασμών ευάλωτων οικοκυριών, καθότι ενώ θα έπρεπε να τεθεί η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα, δεν λειτουργεί η πλατφόρμα του πτωχευτικού. Τι ακριβώς σημαίνει, κυρία Μελάκη? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Εδώ μπήκαμε σε μια νομοθεσία η οποία άρχισε να εκτελείται, βεβαίως εκτελεί τις βάρο μας και εννοούμε τους πληστηριασμούς, οι οποίοι έχουν τεθεί σε προτεραιότητα και έχουν ήδη αρχίσει. Και δεν υπάρχει αυτός ο ενδιάμεσος φορέας, ο οποίος θα πρέπει να μισθώνει τα σπίτια και στο τέλος να τα γυρνάει πίσω στα νοικοκυριά. Εμείς εκείνο που ζητάμε από τους αρμόδιους υπουργούς να σταματήσουν τώρα και να δώσουν, ας πούμε, παράταση του νόμου Κατσέλη, διότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν εκτέλεστους τίτλους. Και τι εννοούμε? Έχουν πληστηριασμούς μπροστά τους, και αυτούς τους ανθρώπους δεν σταματάει κάτι, θα σταματούσε εάν ήταν έτοιμη η πλατφόρμα αυτή που λένε ότι θα ανοίξει στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους και να μπορέσει ο κάθε πολίτης να κάνει την αίτησή του και να πάρει την αναστολή την πρέπουσα ώστε να κυλήσει η διαδικασία. Είναι θέμα βαρύ. Μας βρίσκει, ενώ εφαρμόζεται ο νόμος, σαν δανειολήπτες, σαν καταναλωτές μας δημιουργούν πρόβλημα, και βασικά είναι ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα και πρέπει άμεσα να λυθεί. Δεν γίνεται. 70.000, κυρία Μελάκη, 70.000 πληστηριασμοί, όπως ακούγαμε πριν από λίγο, άμεσα, όπως λέει και ο νομικός σύμβουλος επί του πτωχευτικού νόμου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, ο Δημήτρης Ελυρίτσης, που μίλησε στον 984 και στο Γιώργο Σαχίνη. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για 70.000 ανθρώπους, στις οικογένειές τους, και πού θα βρεθούν αυτοί. Ακούγαμε προχθές τον Βαγγέλη των Κρητικών να λέει ότι, ξέρετε, είναι τέτοιος ο προγραμματισμός βαρύς, ακριβώς αυτό που λέτε και εσείς χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις, βαρύς ο προγραμματισμός, βαρύς ο λογαριασμός, που πάμε μέχρι το τέλος του 2022 με πάνω από 100-120.000 πληστηριασμούς. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πάντως, ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού χρέους λέει, ξέρετε, εντάξει, δημιουργηθήκαν και χρέη, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι ανέβηκε το ιδιωτικό χρέος, ο νόμος είναι νόμος και θα πρέπει από την πλευρά του να πραγματοποιηθεί, να γίνει. Βεβαίως τους βολεύει την πολιτεία, βολεύει τους έξω, τους δανειστές μας, όμως εμάς σαν καταναλωτές, σαν άνθρωποι, σαν άνθρωποι ευάλωτοι, σαν άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν τη δεύτερη ευκαιρία και δημιουργήσαν αυτό το πτωχευτικό νόμο, στην ουσία μας αφήνουν ακάλυπτους. Δεν γίνεται να μας λένε ότι θα σας δώσουμε, θα σας βοηθήσουμε, ειδικά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, και από την άλλη μεριά να μην υπάρχει η πλατφόρμα, να μην μπορούμε να κάνουμε την αίτηση, να μην υπάρχει ανάλογη ενημέρωση. Βεβαίως υπάρχει ο COVID, αλλά από την άλλη μεριά μας βρίσκει απροετοίμαστος. Βεβαίως υπάρχουν και καλά κάνανε, και εμείς στηρίζουμε αυτή τη διαμαρτυρία που κάνανε οι 150 ανεξάρτητοι δικηγόροι. Έχουν δίκιο και μεγάλο δίκιο. Ένα μπάχαλο συμβαίνει. Πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε και σαν κοινωνία. Βεβαίως και οι αρμόδιες κοινωνικές ομάδες που είναι οι δικηγόροι και πραγματικά βλέπουν το πρόβλημα από μέσα, αλλά και εμείς όλοι οι οποίοι
σε εμάς πάνω πέφτει όλο αυτό το βάρος, σε εμάς τους καταναλωτές, οφείλουμε και ομαδικά αλλά και κατά μόνας να αντιδράσουμε. Δεν είναι δυνατόν να παραδώσουμε το σπίτι μας ανεφόρον, χωρίς να μας δίνεται η ευκαιρία, γιατί αυτό κάνουμε στο πτωχευτικό, να μην έχουμε τα εργαλεία εκεί να μυθούμε και να τα μεταβιβάσουν άρον-άρον στα μεγάλα κεφάλαια, στα φαντς του εξωτερικού και εξωτερά. Είναι θέμα, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και πρέπει να το δει και ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι από μια μεριά στην άλλη να λέει ότι φτιάχνουμε νόμοι για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και από την άλλη να τους συστηνώνουμε. Έχει τελειώσει και έχει περάσει από τη Βουλή και το ξέρετε, κυρία Μελάκη. Τις περισσότερες φορές έχουμε συνηθίσει να σας ρωτάμε και εσείς να δίνετε την απάντηση για το αν υπάρχουν κάποια βήματα που θα μπορεί κάποιος από εμάς που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να κάνει, έτσι ώστε αν θέλετε να κερδίσει λίγο χρόνο, να μπορεί να σώσει κάτι από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, γιατί στον αέρα πάει κινητή και ακίνητη περιουσία για εκείνον που χρωστάει. Αυτή τη φορά, εάν σας θέσω το ίδιο ερώτημα, θα πάρω απάντηση? Και βέβαια θα πάρετε. Εκείνο που ζητάμε από όλη την κοινωνία, από όλους τους ανθρώπους που είναι χρεωμένοι σε οποιοδήποτε πιστωτικό φορέα, αλλά ακόμα και στο κράτος, είναι να είναι ενημερωμένος. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία και εμείς διαθέτουμε και εννοείται ότι δεν τα αφήνουμε έτσι τα πράγματα. Εννοείται ότι θα παλέψουμε και σίγουρα θα νικήσουμε, διότι το δίκαιο είναι μαζί μας. Αυτά τα παρατράγουδα και τα περίεργα που δημιουργούν εις βάρο μας, εννοείται ότι έχουμε τα εργαλεία να ανταποκριθούμε. Αλλά χρειάζεται σωστή ενημέρωση από σωστούς φορείς. Εργαλεία άμυνας ουσιαστικά. Μας δίνετε ένα παράδειγμα, κυρία Μελάκη, μισό. Εργαλεία άμυνας. Δώστε μας ένα παράδειγμα, πάρα πολύ απλό, από αυτά τα οποία μπορείτε να πείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για να καταλάβω τι εννοείτε. Έχουμε το εργαλείο της διαμεσολάβησης. Να ξέρετε κάτι, ότι και αυτός ο πτυχευτικός νόμος και αυτός που επαγγέλλεται ο κύριος Κουρμούσης, ο οποίος εντάξει είναι ένας γενικός γραμματέας του Υπουργείου και εντάξει εννοείται ότι τον σεβόμαστε και εκείνος εκτελεί κυβερνητικά χρέη, αλλά εκείνο που λέει ότι δεν λέει στον κόσμο ότι παρότι μπούμε στην διαμεσολάβηση αυτή της πλατφόρμας, δεν είναι υποχρεωτική η κάθε τράπεζα να δεχτεί την αίτησή μας. Αυτό δεν το λέει ξεκάθαρα. Από την άλλη μεριά λέει ότι από τη στιγμή που κάνω εγώ αίτηση, όλα μου τα προσωπικά μου στοιχεία και τα οικονομικά μου στοιχεία είστε σε διάθεση των πιστωτών. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα που είναι πολύ συγμένα. Εκείνο που εμείς λέμε στον κόσμο, αφού καταλήγουμε πάλι στους πιστωτές, οι πιστωτές όπως και από την αρχή του νόμου Κασέλη, το ίδιο κάναμε. Δηλαδή δεν πηγαίνουν τον κόσμο δεμένο στα δικαστήρια ή τον θέλαμε να πηγαίνει στα δικαστήρια. Κάναμε πρόταση στις τράπεζες να δεχτούν τη δικιά μας αίτηση, να δεχτούν τα δικά μας θέλω, να δεχτούν τα δικά μας μπορώ. Ελάχιστες ήταν οι φορές που απαντήσανε. Λοιπόν, το ίδιο παραμύθι το ακούμε 10 χρόνια. Όμως, είπαμε, δεν τους αφήνουμε. Υπάρχει διαμεσολάβηση, υπάρχει επίσημος διαμεσολαβητής, ορισμένος πλέον, υπάρχει θεσμοθετημένος, που συμμετέχουν οι πιστωτές από τη μια μεριά και εμείς από την άλλη. Είμαστε, ας πούμε, σε ένα τραπέζι διαμεσολάβηση. Αφού έτσι και αν έτσι, οι πιστωτές μας είναι εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν και δεν απαντούν ούτε στο νόμο γέφυρα ούτε πουθενά. Γιατί να μην πάμε εξ αρχής να τους βρούμε? Μάλιστα. Και ειδικά τώρα που έχουν πάρει τα χρέη μας αυτές οι εταιρείες, πετυχαίνουν με κουρέματα, μπορούμε να πούμε και 70% και 80% αφού αυτά τα φαντς τα πήραν τα χρέη μας. Ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα επίσης, κυρία Μελάκη, είναι κάτι που αναφέρεται και σε αυτή σας την δημόσια ανοιχτή επιστολή για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν εκκρεμίσει υποθέσεις. Είναι στο νόμο Κατσέλη. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους και ποιες είναι οι συνέπειες για αυτούς, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς που δεν φταίνουν σε κάτι, δεν φταίνουν σε τίποτα, έχουν αναποθέσει την τύχη τους στα δικαστήρια, τα οποία λόγω COVID, λόγω υγειονομικών διατάξεων, παραμείνανε κλειστά και τώρα ανοίγουν. Οι προθεσμίες που τέθηκαν τότε, εντάξει, τέθηκαν λογικά, αλλά αφού υπήρχε το κλείσιμο των δικαστηριών και απορώ, η ίδια η κυβέρνηση, οι ίδιοι υπουργοί δεν το έχουν δει να το διορθώσουν. Δηλαδή, λίγη προθεσμία τέλος του μήνα να καταθέσουν τις προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι για ένα επαναπροσδιορισμό.
μέσω δικηγόρων βέβαια. Αλλά αφού τα δικαστήρια ήταν κλειστά, οι πόρτες ήταν κλειστά, οι γραμματείς δεν λαμβάνανε αυτές τις αιτήσεις επάνω προς διαλυσμό. Πού θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι πάρα πολύ κόσμος πίσω. Είναι και μετά, αν δεν προλάβουν να καταθέσουν αυτή την αίτηση επάνω προς διαλυσμό, είναι σαν να μην μπήκανε ποτέ στο νομοκατσέλι, έρχονται από το μηδέν. Οι άνθρωποι αυτοί με τόσα έξοδα που κάνανε είτε στα δικαστήρια είτε στα δικηγόρους, είναι χαμένοι. Μάλιστα. Κύριε Μελακή, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Από το Μάρτιο του 2022 θα ξεκινήσουν οι πληρωμές του ΕΜΦΙΑ του επόμενου έτους, όπως αποκαλύπτει η 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης των 748 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι αρχές σχεδιάζουν μια σημαντική μεταρρύθμιση του ΕΜΦΙΑ για το 2022 με βάση τις νέες αντικειμενικές τιμές. Αυτό συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη ενημέρωση της φορολογικής βάσης ΕΜΦΙΑ βάσει των πρόσφατα ψηφιοποιημένων ζωνών αξίας του ευρύτερου φόρου ιδιοκτησίας, ως λέγεται, η ευρύτερη φορολογική βάση θα επιτρέψει μια σημαντική μεταρρύθμιση του ΕΜΦΙΑ που θα νομοθετηθεί ως τον Νοέμβριο του 2021. Την αντίθεσή της αλλά και τις προτάσεις της καταθέτει η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά Ελάμπασέ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υποστηρίζοντας ότι πλήττει την συμμετοχή του στις λαϊκές αγορές και το πλανόδιο εμπόριο. Σύσκεψη των φορέων στα Χανιά για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και τον πρόεδρό του Αντώνη Εροκάκη να σημειώνει μεταξύ άλλων. Η χανιώτικη κοινωνία και η οικονομία μας υπομένουν διαρκώς βαρύτατα πλήγματα από την παρατεταμένη υγειονομική κρίση και την σκληρή καραντίνα, με αποτέλεσμα να θρυνούμε σχεδόν καθημερινά για την απώλεια συνανθρώπων μας, αλλά και να αγωνιούμε για την καταστροφή των επιχειρηματικών κόπων μιας ζωής των συναδέλφων μας. Μία περαιτέρω έκρηξη κρουσμάτων που θα απαιτήσει νέα έκτακτα περιοριστικά μέτρα εκ μέρους της πολιτείας θα προκαλέσουν δυσφήμιση και τη χαριστική βολή στην οικονομία. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται ήδη από χθες το σχέδιο δημιουργίας μεικτής ομάδας δράσης της ασφάλειας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Η προοπτική της άτυπης ενοποίησης των υπηρεσιών που απασχολούνται με υποθέσεις βαριάς εγκληματικότητας συζητήθηκε αρχικά την Τρίτη σε σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι έλεγχοι από στελέχη της ασφάλειας στα στέκια και πιάτσες της νύχτας, ενώ σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που επλήγει από τα τελευταία γεγονότα, η αστυνομία ξεκίνησε εντατικότερες περιπολίες σε όλο το λικανοπέδιο Αττικής. Γίνονται από μεικτές ομάδες της ασφάλειας, της άμεσης δράσης, της ΟΠΚΕ σε περιοχές όπου έχουν επιλογή με βάση τους δείκτες εγκληματικότητας. Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται και στην περιφέρεια της Κρήτης. Πρόκειται για την εφαρμογή ειδικού σχεδιασμού που αφορά κυρίως στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή αγροτικών φθορών που διαπράττονται σε αγροτικές εκτάσεις και κτήματα από πυμνία. Σε σχετική ερώτησή της, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης αναφέρει: στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, σε συνδυασμό με το νόμο 3585, που αφορά στην πρόληψη και καταστολή αγροτικών φθορών που διαπράττονται σε αγροτικές εκτάσεις και κτήματα από πυμνία, πραγματοποιούνται στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στην περιφέρεια Κρήτης. Στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει εκτάκτως αύριο το απόγευμα, όπου ζήτησαν οι διαμαρτυρόμενοι καταστηματάρχες και το αιτήθηκαν επισήμως 4 δημοτικές παρατάξεις, μεταφέρονται πλέον οι εξελίξεις ως προς την ενδεχόμενη τρίμηνη αναστολή των εργασιών ανάπλασης στο κέντρο του Ηρακλείου. Αναστολή την οποία έχουν ζητήσει επανειλημμένως τις τελευταίες ημέρες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, όπως και οι δημοτικές παρατάξεις Ηρακλείο 375, Ηρακλείο Ενεργοί Πολίτες, Συνεργασία για το Ηρακλείο και σύμπραξη δημοτών, οι οποίες απέστειλαν κοινή επιστολή προς τη Δημοτική Αρχή, καλώντας την να σκύψει πάνω από την αγωνία των καταστηματαρχών που έχουν βιώσει μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω πανδημίας, μεταθέτοντας την επανέναρξη των εργασιών για μετά το τέλος του καλοκαιριού. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το θερινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των μελών του και του καταναλωτικού κοινού, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο τα καταστήματα θα λειτουργούν 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι.
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Κλειστά θα είναι την Κυριακή. Θλίψη στην επιστημονική κοινότητα της Κρήτης για το θάνατο του Διευθυντή του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, Αρτέμη Σαϊτάκη. Νέα παρέμβαση των Σταύρου Πολέντα και Μαρίας Παπαδακάκη μέσω του 984 σήμερα, καθώς μετράμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές στο οδικό δίκτυο της Κρήτης εκ νέου. Η νοοτροπία που έχουμε υιοθετήσει, η παραβατικότητα, η έλλειψη αποφασιστικότητας από την πολιτεία, με τη λήψη οριζόντιων μέτρων, η παντελής έλλειψη ουσιαστικής αστυνόμευσης, η έλλειψη μητρώου για την υγεία των οδηγών, όπως και η διαδικασία απόκτησης γνώσεων, θεωρητική πρακτική, πριν την απόκτηση διπλώματος στις παρεμβάσεις τόσο της κυρίας Παπαδακάκη, επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΕΛΜΕΠΑ και Διευθύντριας Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφαλείας, όσο και του Σταύρου Πολέντα, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Τροχαίων Δυστυχημάτων. Είχαμε λοιπόν την ψευδαίσθηση ότι κάτι θα άλλαζε. Κάτι θα άλλαζε πραγματικά μέσα στην πανδημία. Βλέπαμε τους αριθμούς να πέφτουν των νεκρών. Όμως αυτό ήταν πραγματικά μια ψευδαίσθηση, όπως είπα την κυρία Δουλγεράκη. Επιστρέφοντας λοιπόν στον δρόμο οι άνθρωποι, με την επιστροφή στην καθημερινότητα, επιστρέψαμε στις ίδιες παλιές γνώριμες συμπεριφορές. Και αυτό έρχεται πάλι να μας αναδείξει το μείζον θέμα που λέγεται ανθρώπινη συμπεριφορά. Κάποιες φορές γινόμαστε λίγο γραφικοί. Κάποιοι θα λένε, μα η κυρία Παπαδακάκη διαρκώς μιλάει για αλλαγή συμπεριφορά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για μένα προσωπικά και στηριζόμενοι στις μελέτες και στις έρευνες που έχουν γίνει, αλλά και στις εκτιμήσεις γενικότερα των ειδικών, η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι το α και το ω στο πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων. Όμως για να αλλάξουμε αυτή την ανθρώπινη συμπεριφορά χρειάζεται μία σειρά από μέτρα παρεμβάσεις πολιτικές. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Για να αλλάξει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, δεν υπάρχει μία λύση για όλους, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει μία λύση που να μπορεί να αντανακλά τις ανάγκες όλων των ανθρώπων και να μπορεί να πείσει όλους τους ανθρώπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να αποκτήσουν αυτό που λέμε σεβασμό, κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Οι νόμοι είναι καλοί, όμως θα πρέπει να υπάρχει και η επιβολή τους. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αστυνόμευση. Θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση των παιδιών από μικρές ηλικίες. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σύνολο, ένα πακέτο μέτρων και παρεμβάσεων προκειμένου να μπορούμε να αγγίξουμε τους ανθρώπους από όλες τις πλευρές, σε όλες τις ηλικίες, παράλληλα και οριζόντια. Δεν υπάρχει σεβασμός. Κυριαρχεί στους δρόμους ο όγκος, ο φορτηγατζής, που είναι ύψος 1,55, 1,60, ένας δείγμα αντρός, όταν βγει επάνω στο φορτηγό γίνεται 3 μέτρα. Ο όγκος, το αγροτικό, είναι όγκος και αδιαφορεί για τη ζωή ή την ασφάλεια του μηχανακιού. Κατά συνέπεια, αν δεν αλλάξουμε τακτική, να πούμε ότι ξέρεις κάτι, καταργείται ο όγκος και εσύ τον συνάνθρωπό σου να τον προσέχεις, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λέει ο κώδικας? Όταν έχεις προτεραιότητα, παραχωρείς την προτεραιότητα. Όταν δεν έχεις, παραχωρείς αυτό που έχει. Ωραία. Για να παραχωρήσω όμως, πρέπει να σε δω. Πρέ άνθρωπε του Θεού, σε βλέπω έτσι με 200, να σου πω περάστε. Όχι. Άρα λοιπόν, οι πιο πολλές συγκρούσεις εντός του αστικού δικτύου, τι έχουμε? Παραβιάσεις του στόπ. Γιατί ο άλλος τρέχει σαν βολίδα. Πώς τον δει λοιπόν αυτός? Και ήρθα λέμε, φταίς εσύ. Μα γιατί φταίω εγώ? Γι' αυτό λέει κάποτε και ο Άγιος Πάγος σε μια πάρα πολύ ωραία γνωμάτωση, ότι κάποτε και εσύ πρέπει να περάσεις. Αυτό που μας λείπει, είναι ειλικρινά, είναι η παιδεία. Είναι μάλλον η ενημέρωση των συνεπειών ενός τροχαίου. Εάν συνειδητοποιήσουμε όλοι τις συνέπειες του τροχαίου, της βλακείας μας, η αδιαφορία μας, η προκλητικότητάς μας, πιστεύω ότι θα αλλάξουμε.
Νέα προκλητική συνέντευξη του καθηγητή Χάινς Ρίχτερ. Ισχυρίζεται πως η Ελλάδα δεν έχει πλέον το δικαίωμα στις γερμανικές αποζημιώσεις, καθώς το 1949 οι Έλληνες, όπως και άλλοι μαχητές της Δυτικής Ευρώπης, έλαβαν την κατάλληλη αποζημίωση. Για τη σφαγή στα Καλάβρητα το Δεκέμβρη του 1943, αφαίρεται να λέει πως ήταν αντίπεινα στην πράξη των Ελλήνων να συλλάβουν και να σκοτώσουν Γερμανούς στρατιώτες, αποκαλώντας τα μέτρα εξηλαίωσης. Εσχρή η νέα πρόκληση από τον Χάινς Ρίχτερ, λέει στον 1984 ο δικηγόρος Σαράντος Θεοδωρόπουλος, μέλος της Συντηνιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και ιστορικός ερευνητής των γερμανικών θηριωδιών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να ξεκινήσουμε από την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος δεν είναι μόνο η συνέντευξη. Είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι άνθρωπο, διαψεύσετε με εσείς που είστε δημοσιογράφος στην Κρήτη, να έχει εξεγείρει εναντίον του το λαϊκό ανάθεμα τα τελευταία χρόνια όπως το εξήγηρε ο κύριος Ρίχτερ. Φωνιάδες, εγκληματίες, αυτή τη λαϊκή οργή εναντίον του να έρθουν άνθρωποι από το Αστέρι, από το Αμάρι, από τη Διάνο, από την Κάντανο, από την Κίσαμο, στο Ηράκλειο, την ημέρα της αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα για να τον αποδοκιμάσουν, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ. Στο Ρέθυμνο για την ιστορία. Στο Ρέθυμνο. Ναι. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι θα έπρεπε να σιωπά τον Ιούνιο, το κάθε καλοκαίρι ο κύριος Ρίχτερ, που έχουμε τις επαιτίους των ολοκαυτωμάτων και των σφαγών. Δεν θα έπρεπε να μιλάει. Οι άνθρωποι που μιλάνε όταν έχουν εξεγείρει τέτοια αισθήματα στην κοινωνία, που μιλάνε. Και γιατί μιλάνε? Αυτή τη στιγμή δεν λέει τίποτα για την Κρήτη ο κύριος Ρίχτερ. Είναι πολύ προσεκτικός στη συνέντευξη. Λέει για όλα τα πάντα. Γιατί ξέρει ότι θα ξανασηκώσει τη μήνη. Όμως βγαίνει για να βασανίσει με την ανάμνηση του ονόματός του και να προκαλέσει περισσότερο πόνο στους ανθρώπους που πονάνε ακόμα. Προχτές μίλησα στο Κοντομαρί, κύριε Σαχίνη, το Σάββατο. Ναι, ναι. Έτσι. Βρέθηκε άνθρωπος, ο κύριος Παπαδάκης, 87 ετών. Μάρτυρα της εκτέλεσης, και ο καημός του ανθρώπου αυτού που μοιράστηκε, που σηκώθηκε 87 χρονών από το κρεβάτι του για να μοιραστεί την εμπειρία του με μας, ήταν ντροπή για όσα ανακήρυξαν τον κύριο Ρίχτερ επίτιμο διδάκτορα. Δεν μας είπε ο κύριος Παπαδάκης συγκινημένος για τα δύσκολα χρόνια που πιθανότατα πέρασε μετά την εκτέλεση, όταν είχαν εκτελέσει τους συγγενείς τους, όταν μας είπε για τα συναισθήματα που βίωσε με την απόβαση να κάνει τον κύριο Ρίχτερ δημοδιδάκτορα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που λέει ο κύριος Ρίχτερ, ότι για την πείνα έφταιγαν οι Ιταλοί, ότι δεν ήταν έγκλημα πολέμου τα Καλάβρητα, ότι γενικά παντού ήταν ιταλική ζώνη στις περισσότερες περιοχές τις κατεχόμενες, και επομένως νομικά ευθύνονται οι Ιταλοί για τα περισσότερα πράγματα. Το έχω έρθει, ξέρετε, σε ευθύτατη αντιπαράθεση και με τον κύριο Χάγκεν Φλάισερ και με τον κύριο Βερέμι και τελευταία με τον φίλο μου τον Χριστόφορο, τον Κριστόφ Σμιν Γουστάβους, που είναι στο Respect for Greece. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους διαφωνούμε για την πολιτική διαχείριση της μνήμης σήμερα, επιστημονικά τον έχουν απογυμνώσει, έχουν αποδείξει ότι πρόκειται περί επιστημονικού αλτιμπάκου. Απαξιώνω να απαντήσω στο Ρίχτερ, όντας παιδί οικογένειας που δέχθηκε τις θηριωδίες των Γερμανών, είπε από την πλευρά του στον 1984 ο καθηγητής Δημήτρης Σταθακόπουλος, με καταγωγή από τα Καλάβρητα. Επειδή είμαι εγγόνη εκτελεσμένων, απαξιώ να απαντήσω οτιδήποτε. Απαξιώ στην κυριολεξία, ως απόγονος εκτελεστέντων. Και ο πατέρας μου 9 ετών και με καμένο το σπίτι μας. Να πάει να μπιπ ο κύριος Ρίχτερ. Σταθακόπουλος Δημήτριος, απόγονος εκτελεσμένων Καλαβριτινών. Και από τις δύο του μεριές. Ναι. Αυτή είναι η απάντησή μου. Το δικό μου όμως το χωριό την κλείτωσε στο τσακ, όμως κάει και ένα σπίτι ολόκληρο. Και αυτό το σπίτι στην κεντρική πλατεία ήταν το πατρικό του πατέρα μου. Όπου ο πατέρα μου ήταν 9 ετών, είδε το Γερμανό να ψάχνει το παππού μου, το Δημήτρη που είχε το όνομά του, είχε κρυφτεί μαζί με τους άλλους άντρες σε κάτι σπηλιές, ενώ τα αδέλφια επεξαλήτια τους είχαν εκτελεστεί στα Καλάβρητα. Το σπίτι μας το κάψανε,
Η γιαγιά μου ήταν ανάπηρη, δεν μπορούσε να περπατήσει και την έβγαλε ο πατέρας μου 9 ετών στον ώμο του για να τη βγάλει έξω να βλέπει το σπίτι να λαμπαδιάζει. Και ο Γερμανός μας έκαψε το σπίτι, λοχαγός, ξέχασε τα κιάλια του, τα οποία και τα έχω, ως ανάμνηση αυθηνής πυρκαγιάς. Λοιπόν, επομένως, δεν με ενδιαφέρει ποσός η γνώμη οποιοδήποτε τρίτου που πάει να εξηλαιώσει ή να περάσει μέσα από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ, τον οποιοδήποτε εκτελεστή, ο οποίος φοράει τη στολή της Wehrmacht ή τον SS. Στη διεθνή τώρα επικαιρότητα, τέλος εποχής για τον Νετανιάχου στο Ισραήλ, ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης επικοινώνησε χθες με τον Ισραηλινό πρόεδρο για να τον ενημερώσει ότι συγκέντρωσε την απαιτούμενη στήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, κατά την επίσκεψή του στην Κωσταρίκα, επιχείρησε να αποθαρρύνει μετανάστες από χώρες της Κεντρικής Αμερικής να ταξιδέψουν προς τη ΣΥΠΑ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να τους βοηθήσει να παραμείνουν στις πατρίδες τους. Τέλος στον ψυχρό πόλεμο Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς ξεκίνησαν οι πτήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, στις φλόγες στυλίχθηκε δηλητήριο πετρελαίου στη Νότια Τεχεράνη, όταν τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε επί από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αγωγού αερίου το βράδυ της Τετάρτης. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Το Βέλγιο στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζει απόψε στις 9.45 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στα πλαίσια της προετοιμασίας της για τα δύο μάτς που ακολουθούν για τα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι σε Κόσοβο και Σουηδία τον Αύγουστο. Ποδοσφαιριστής του Όφη μέχρι το 2023 θα είναι ο Αντίλ Ναμπί. Η Εθνική Ομάδα Μπασκετ των Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία της για το Ολυμπιακό τουρνουά με τον Βασίλη Σπανούλη να συγκεντρώνει τα βλέμματα. Ο Προμηθέας νίκησε 77-73 την ΑΕΚ στον πρώτο μικρό τελικό της Basket Link. Σήμερα στις 8 θα γίνει το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στο Λαύριο. Θέση στους 32 του Ρολάν Γκαρός έκλεισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αποσύρθηκαν από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο περίπου 10.000 από τους συνολικά 80.000 εθελοντές. Η αποχώρηση συνδέεται με τον κορονοϊό. 9.84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης.